Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μια νέα παρουσίαση. Σήμερα για παρουσίαση έχω τα δύο νέα Noob. Είναι η σειρά Noob το Μπάκο, όπου είναι δύο ημικαπνικά υγρά που έρχονται να συμπληρώσουν τα τρία πρώτα προφίλ που είχαν βγει. Τα τρία πρώτα προφίλ που είχαν βγει ήταν στη συσκευασία των 120ml, τα συγκεκριμένα είναι σε συσκευασία των 60ml είναι δύο ημικαπνικές, δύο ημικαπνικά προφίλ όπου λείπανε από μια τέτοια σειρά διότι η πρώτη σειρά είχε και φρουτένιο, είχε και γλυκό όπου πρώτα το project όπου είναι το μπάκο μπανάνα όπου όπως μας αναφέρει μέσα το προφίλ αρχικά είναι μια συνεργασία της Das Vapes με τον Vape My Noob aka Nick Ramses, όπου δοκιμάζανε, φτιάχνανε και έτσι φτάσανε σε... και σε αυτό το αποτέλεσμα και στο προηγούμενο αποτέλεσμα όπου το project μας λέει νόστιμες όριμες μπανάνες αναμειγμένες με ένα μοναδικό blend καπνού δημιουργούν το απόλυτο καθημερινό εμικαπνικό ένα εμικαπνικό που για πρώτη φορά τώρα θα δοκιμάσετε ένα ημικαπνικό που γενικότερα και τα δύο από μέρες ορίμανσης θέλουν πολύ άνετα τη βδομάδα διότι ξεκίνησα να δοκιμάζω το project περίπου στην τέταρτη μέρα ήταν πάρα πολύ πάνω τα... η μπανάνα όπου η μπανάνα εμένα μου το βγάζει σαν αποξηραμένα κομματάκια μπανάνας πως είναι μέσα στα δημητριακά και δεν έβλεπα πουθενά το καπνικό του στοιχείο. Όσο περνούσαν οι μέρες η μπανάνα έπεφτε και έβγαινε στη φόρα και το καπνικό στοιχείο. Ένα καπνικό κομμάτι που δεν μπορώ να προσδιορίσω τι καπνά είναι. Είναι ένα πολύ ωραίο και πολύ ευχάριστο μίξ ε, καπνού όπως μας το αναφέρει. Ούτε κουραστικό ούτε έντονο. Εκεί πάνω στις 7 μέρες ισορροπεί, δηλαδή σου βγαίνει το καπνικό κομμάτι και σαν υπόβαθρο σου μένει πίσω αυτό τη αποξηραμένη μπανάνα. Ένα υγρό απόλυτα καθαρό δεν σου αφήνει καθόλου μα καθόλου κατάλοιπα και σίγουρα δεν θα σε κουράσει και είναι σίγουρα για all day. Όσον αφορά το courier, όπου είναι ένα κόφιτο μπάκο, όπου όπως μας αναφέρει είναι ένα blend κάπνου βουτυγμένο μέσα σε αρωματικό καφέ και πασπαλισμένο με καραμελωμένα φουντούκια και καστανή ζάχαρη το ημικαπνικό που θα γίνει καθημερινή σας απόλαυση γενικότερα ημικαπνικά με καφέ δεν υπάρχουν πολλά από αυτά που έχω δοκιμάσει και ημικαπνικά αλλά και η γενικότερα υγρά με καφέ αυτό που μου αρέσει είναι το καφέ λάτε που ήταν μια συνεργασία που είχε κάνει παλαιότερα η DNV. Άλλο με καφέ ενδιαφέρον ήταν το Relax που ήταν το πρώτο που είχα δοκιμάσει που πλέον έχει πέσει στις επιλογές και δεν το προτιμώ και τόσο. Ένα άλλο που δοκίμασα λεγόταν Best Friends νομίζω. Δεν θυμάμαι την εταιρεία. Best Friends, το Lans Το έχω πρόσφατο εδώ πέρα Όπου είναι κατοστάμελο, όπου διαφορετικός και εκεί ο καφές Αυτό που μου άρεσε στο... στο, συγκεκριμένο είναι ότι Είναι καφές τύπου εσπρέσο, δεν σου βγάζει τον καφέ σαν καραμέλα καφέ Όπως έχουμε δει σε κάποια άλλα υγρά με καφέ, αν και καφές, πάρα πολύ ωραίο υγρό σε θέμα καταλήπων αρχικά. Πολύ καθαρό, δεν αφήνει καθόλου βρωμιά ούτε στην αντίσταση ούτε στα βαμβάκια. Αλλά αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα το άφηνα και λίγο παραπάνω από τις 7 μέρες. Καμιά μερούλα ακόμα, δύο. Διότι... Ο καφέ στην αρχή είναι πάρα πολύ έντονο, καλύπτει όλα τα υπόλοιπα και δεν καταλαβαίνει κάτι άλλο. Όσο όμως προχωράει η ορίμανση, εκεί πέφτει ελαφρώ ο καφέ, εννοείται αυτό που παίρνει πρώτα και που καταλαβαίνει είναι το καφέ, και σιγά σιγά όσο πέφτει, καταλαβαίνει το καβούρδισμα των ξηρών καρπών και καταλαβαίνει ένα καβουρδισμένο καφέ με καβουρδισμένα. Ε, ξηροκάρπια αυτό επίσης που μου άρεσε δεν καταλαβαίνω κάπου εγώ την καστανή ζάχαρη όπως λέει αλλά το μίξ καπνού που περιέχει μέσα δεν πρέπει να προχωρήσει ο για να καταλάβεις ότι έχει και κάποιο καπνικό στοιχείο εκεί μέσα δεν είναι τόσο ξεκάθαρο όπως είναι στο project δύο ημικαπνικά για όσους θέλουν να δοκιμάσουν κάτι με καφέ εννοείται που δεν είναι πολλά στην αγορά και ακόμα πιο σίγουρα δεν είναι πολλά αυτά που δεν είναι σαν καραμέλα καφέ. Δίμη καπνικά για όσους γουστάρουν τέτοια προφίλ και γενικότερα που γουστάρουν και κάνουν καπνικά που πρέπει να δοκιμάσουν. Πολύ καθαρά υγρά, πολύ ευχάριστα υγρά για all day. Ε, θα συμφωνήσω με αυτό που είχε πει ο Ράμσις ότι πιο πολύ είναι το project Το courier Ανάλογα ε, Έχει τύχει να κάνω όλη μέρα το project και να μη με κουράσει και καθόλου Έχει τύχει όμως να κάνω και λίγο μέσα στη μέρα και απλά μετά το άφησα στην άκρη Αυτά ε, Περιμένω να δω και άλλα ή μη καπνικά στη συγκεκριμένη σειρά μελλοντικά. Τώρα τι σχέδια έχουν θα μας τα ανακοινώσει κάποια στιγμή. Αυτά. Ό,τι απορία έχετε με ρωτάτε κάτω στα σχόλια μου στέλνετε ένα μήνυμα στη σελίδα στο facebook και τα λέμε σύντομα σε κάποιο νέο vlog, review ή παρουσίαση.